Γεια χαρά και από μένα, είμαι ο Κυριάκος. Να καλησπερίσω όλους τους φίλους και τις φίλες του Busted, όπως επίσης και όλους τους φίλους μας στο Facebook group Greek Busted Gamers, μια πολύ όμορφη παρέα που έχουμε δημιουργήσει και τα λέμε καθημερινώς από εκεί. Είπα να κάνω ένα βίντεο για να σας δείξω το χώρο, δωμάτιο, καθιστικό παύλα δωμάτιο, με 3-4 βασικά πράγματα. Δεν έχω την πολύ μεγάλη συλλογή, ούτε τα πολλά παιχνίδια. Απλά έτσι ένα βασικό βίντεο γνωριμίας και να σας δείξω 2-3 πραγματάκια με το τι έχω στον χώρο μου. Ξεκινάμε από το βάθος. PlayStation 3 Slim Edition. Το FAT δυστυχώς είχε χαλάσει. Δεν θυμάμαι κάτι με τον επεξεργαστή. Τέλος πάντων δεν το είχα φτιάξει. Θα μου πείτε γιατί δεν το κράτησα. Δεν το κράτησα. Προέβησα κατευθείαν στην αγορά. Μάλιστα στο FAT ήταν και day one αγορά, θυμάμαι. Με 665 ευρώ, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Και μου είχαν στείλει και το Casino Royale, επειδή ήμουν, λέει, μέσα στους πρώτους 300.000 αγοραστές στην Ευρώπη. Δυστυχώς την ταινία δεν την έχω εδώ να σας τη δείξω, είναι σε άλλο χώρο. Αλλά τέλος πάντων, προχωράμε. Μπροστά, PlayStation 4, μπλε faceplate, πολύ ωραίο συνδυασμός εν τέλει. Είχα κάποιες ανησυχίες στην αρχή, αλλά βγήκε όντως ωραίο. Με τον Ηλία να το λέει κάποιες φορές στρουμφο PlayStation 4, εντάξει, χαβαλέ, δεν λέω, αλλά είναι όμορφο. Με το άσπρο μαζί θεωρώ είναι καλή συνδυασμή. Μπορεί και κόκκινο πορτοκαλί να είναι επίσης ωραία, δεν τα έχω δει ζωντανά, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Πάμε τώρα, βάση φόρτισης, η επίσημη της Sony, η οποία την είχε προτείνει ο Δημήτρης, και εν τέλει είναι πάρα πολύ καλή, γιατί όπως ξέρετε τα χειριστήρια αποφορτίζονται πάρα πολύ γρήγορα και για διακοσμητικούς λόγους, γιατί δένει με το όλο σκηνικό αν το έχετε μέσα στο δωμάτιό σας κάπου. Πάμε τώρα να σας δείξω κάποιες από τις συλλεκτικές που έχω, δεν είναι πολλές, το είπαμε από την αρχή του βίντεο. Elder Scrolls Online, όπως είπε και ο Δημήτρης στο vlog 2, είναι κάποιες συλλεκτικές οι οποίες ήταν απογοήτευση. Βέβαια, εγώ προχώρησα συνειδητά στην αγορά, ήξερα ότι το παιχνίδι δεν είναι καλό, έτσι. Όντως δεν είναι καλό. 2-3 ώρες που έπαιξα δεν μου άρεσε, κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν, εντάξει, γούστα είναι αυτά. Απλά κρατώ την συλλεκτική η οποία είναι η φιγούρα και το artbook και το steelcase, το οποίο είναι πολύ καλό, αν δείτε και από κοντά. Έχει ωραίο χρωματικό συνδυασμό βασικά, έτσι, μπρος πίσω. Το artbook, το οποίο είναι μεσαιωνικού τύπου, εποχή εκείνης τέλος πάντων, έτσι, δερματίνη, δέρμα, δεν ξέρω, κάπως, έτσι. 200 σελίδες, το εσωτερικό είναι λεπτομερέστατο, δείχνει τα πάντα από τον κόσμο του Elder Scrolls, γενικά, με πολύ λεπτομέρεια, γραφή εκείνης της εποχής, καλλιγραφική να το πω, και προσδίδει ένα στυλ έτσι πολύ, πολύ ωραίο και πολύ ιδιαίτερο. Assassin's Creed 1, συλλεκτική, PlayStation 3, Altair, όπως βλέπετε. Πολύ καλή φιγούρα, εντάξει, αρκετή λεπτομέρεια, μου είχε αρέσει τότε. Όχι πολύ ακριβή για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Βέβαια, ζόρικο το παιχνίδι, το οποίο δεν είχε υπότιτλους, αν θυμάστε κιόλας, και ήταν πάρα πολύ δύσκολο για να βγει. Εντάξει, κατέχουμε την αγγλική γλώσσα, δεν είμαστε και οι τέλειοι, okay. Οπότε, προσπερνάμε. Gran Turismo 2, θα μου πείτε γιατί το έχω έξω. Δεν έχω το PlayStation 1, ούτε το PlayStation 2. Τα είχα χαρίσει, δεν θυμάμαι ακριβώς, έχει περάσει και αρκετός καιρός. Απλά άπειρες ώρες στο PlayStation, πολλές ώρες ασχολίας, ένα από τα καλύτερα racing βασικά ήταν και είναι, κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν, εντάξει, γούστα.
Gran Turismo 6, PlayStation 3, Anniversary Edition, Anniversary μάλλον πιο σωστά, έτσι. Steel Case, εντάξει, όχι κάτι το τρομερό, όμορφο. Και κάποιο bonus που είχε μέσα το παιχνίδι, σε κάτι αυτοκίνητα με εξτρά χρωματικούς συνδυασμούς και κάτι, κάποια άλλα τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ακριβούτσικο βέβαια, εντάξει, αλλά λόγω πόρωσης με το Gran Turismo, εντάξει, το προσπερνάμε, μας αρέσει γενικά. Οπότε TV, δίσκος. Πάμε λίγο να δούμε τώρα και τα παιχνίδια. Συλλογή είπαμε δεν είναι μεγάλη. Βασικές αγορές. Mighty Max, εντάξει, παιδική ηλικία κόλλημα. Στα αριστερά βλέπουμε MotorStorm, ήταν ο πρώτος τίτλος για PlayStation 3. Θυμάμαι τότε το είχα αγοράσει και έψαχνα απεγνωσμένο ένα παιχνίδι για να παίξω, ρε παιδί μου, γιατί δεν είναι ακόμα, ξέρετε, οι διαδικτυακές υπηρεσίες ήταν λίγο ακόμα αρχή, δεν ήταν όπως είναι τώρα και οπότε ψάχναμε οπωσδήποτε παιχνίδια από τα καταστήματα. Virtua Fighter μετά, ένα από τα καλύτερα fighting θεωρώ της προηγούμενης γενιάς. Μακάρι Sega να το συνεχίσει, δεν ξέρω, αξίζει. Πολλοί θα τα θυμάστε και από τα arcade, τα coin-up που παίζαμε, ήταν εξίσου εντυπωσιακό. Το δικό του κοινό πράγματι. Assassin's Creed, η συλλεκτική που σας έδειξα. Street Fighter, η συλλεκτική θα δείτε σε λίγο. FIFA Pro, το Pro απογοήτευση, ok, δεν το συζητάμε, βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο στην τωρινή γενιά. FIFA 9, FIFA 10, 11, 12, το 12 θυμάμαι δεν το έχω αγοράσει λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, εντάξει. Τα άλλα μετά, 13, 14, 15 digital, αποκλειστικά. Grand Theft Auto, Fight Night Round, τώρα θα μου πείτε δεν ξέρω γιατί και εγώ τα αγόρασα. Big Planet, Uncharted, ένα που δεν περίμενα να είναι τόσο τρομερό εν τέλει, έτσι, γιατί είχαμε συνηθίσει στην Naughty Dog από το Crash, από το PlayStation. Εν τέλει ξέρουμε όλη τη συνέχεια. Killzone, ένα κολληματάκι με το multiplayer. Και πάμε πιο δίπλα, Street Fighter συλλεκτική, θα το έχετε δει και στις φωτογραφίες στο Facebook. Όχι τόσο καλή ποιότητα που είπε και ο Δημήτρης. Κινέζικη κατασκευή κάπως, αλλά εντάξει, ήταν Street Fighter, ok, το γουστάρουμε. Heavy Rain, Gran Turismo 5, Gran Turismo 6 που είδατε πιο κάτω. Assassin's Creed 2, το οποίο το θεωρώ από τα καλύτερα. Grand Theft Auto Liberty City, το Grand Theft Auto 5, PlayStation 4 τώρα, συλλογή. Δεν είναι πολύ μεγάλη, γιατί έχω και πάρα πολλά digital, θα μου πείτε γιατί digital. Δεν ξέρω κι εγώ. Προτείνω τον κόσμο να παίρνει με θήκη το αγαπημένο του παιχνίδι, εντάξει. Όπως βλέπετε, Witcher 3 θέλει μέχρι να, για να το τερματίσω μέχρι να βγει η επόμενη κονσόλα, είμαστε ok. Metal Gear, Need for Speed, το οποίο το θεωρώ συλλεκτικό γιατί ήταν και το πρώτο μου review στο Busted. Οπότε έχει ένα νόημα παραπάνω. Mortal Kombat, επιστροφή μεγάλη για μένα, που συνεχίζει μετά το 9, το 6 είναι κορυφή. Πάμε λίγο και πιο δίπλα. Κάποια παιχνίδια από PC, Football Manager, κόλλημα μεγάλο. Λόγω υποχρεώσεων δεν μπορώ να τα συνεχίσω τώρα. StarCraft 2, Command & Conquer, κάποια strategy εδώ θα δείτε. Settlers τώρα εκεί θα δείτε, εντάξει, δεν το συζητώ, αφήστε το. Unreal Tournament, Skyrim, έρωτας μεγάλος. Πολλές ώρες, με τα mods στο PC είχαμε ξεφύγει στις 300 και ώρες. Δεν το συζητάμε, μεγάλο κόλλημα. Πολύ ωραίο, δυστυχώς το Elder Scrolls Online δεν μου άρεσε τόσο. Πάμε λίγο να δούμε και το PC στα γρήγορα. Photoshop, έρωτας μεγάλος. Δημιουργήσαμε wallpaper, σας άρεσαν. Συνεχίζουμε με θέμα, αν θέλετε δικά σας. Πολύ ωραία, μπορούμε να κάνουμε, δεν το συζητώ.
όπως βλέπετε το setup δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, έτσι. Άμα δείτε, creative ηχεία, εντάξει. Με τον ήχο δεν έχω κάποιο ιδιαίτερο κόλλημα. Winamp, έρωτας, μουσική. Οτέ, γιατί οτέ πάντα μας ενώνει. Και πάμε στο κουτί. Το οποίο κουτί είναι ένα Cooler Master. Η θήκη βασικά. Εσωτερικά i7 πρώτης γενιάς. Άτι Radeon σε Crossfire εκδοχή 5870. Πολύ γρήγορο, εντάξει, θα έχει βάλει τα χρήματά του, δεν λέω. Θέλει αναβάθμιση όπως όλα, τεχνολογία είναι αυτή, προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Αυτά είχα να τονίσω, να πούμε ότι έρχεται και το photo mode στο Busted, μια που δείξαμε Photoshop, θα δείτε τι μελλοντικά τι θα έχουμε. Αυτά είχα να πω. Δημήτρης, κορυφή, δεν το συζητάμε, μορφή. Είπαμε ένα βίντεο βασικό γνωριμίας, δεν είναι πολύ μεγάλη συλλογή. Θα τα λέμε μέσα από τον Busted. Τους χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους και φίλες. Φιλάκια, τα λέμε, γεια σας.